Ελληνικές και Αμερικανικές δυνάμεις πεζοναυτών επιχείρησαν στον κόλπο της Καλαμίτσας Κύρου στα πλαίσια της μέρους άσκησης Μέγας Αλέξανδρος 2022, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά την άψογη συνεργασία τους, αλλά και την τρομακτική δύναμη ισχύως τους στο πεδίο της μάχης. We've had an outstanding opportunity over the last couple weeks working together on some hard skills, learning from each other with our training and procedures. And then today we get a great, excellent opportunity to now demonstrate those capabilities and have a relationships here going forward that we can build upon for the future, particularly for our NATO partners. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε κατάληψη εχθρικής ακτής. Αρχικά, οι αλεξιπτωτιστές μονάδων ειδικών επιχειρήσεων εκαθάρισαν στρατηγικά σημεία της περιοχής προκειμένου τα αμφίβια τμήματα να διευρύνουν το προγεφύρωμα. Οι πεζοναύτες επιχείρησαν σε 4 κύματα. Το πρώτο κύμα αποτελούνταν από 2 αμερικανικά ελικόπτερα CH-53 που μετέφεραν Αμερικανούς πεζοναύτες του τάγματος αναγνωρίσεως ακτών και κομμάντος της ZMAC με ελαστικές λέμβους Zodiac υπό την προστασία 2 επιθετικών ελικοπτέρων Apache. Παράλληλα, κομμάντος με τη μέθοδο του Fast Rope έπεσαν πίσω από τις γραμμές του εχθρού από ελικόπτερο NH-90 της Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού, τοποθετώντας έτσι τον εχθρό ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά, αποτελώντας το δεύτερο κύμα. Η αρχή του τρίτου κύματος της αποβατικής ενέργειας έγινε με 2 αμερικανικά LCAC που μετέφεραν στην ακτή βαρέα οχήματα. Τέλος, το αρματαγωγό Ικαρία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού έβγαλε στην ακτή αρμάτα μάχης Leopard 10 Α5, τεθροκισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi-113 και αυτοκινούμενα πυροβόλα Mi-109 για την υποστήριξη των ελαφρώς οπλισμένων τμήματων. Η άσκηση αυτή Μέγας Αλέξανδρος 22, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, να συνεχίσει να αποτελεί βάση για περαιτέρω συνεργασία των δυνάμεών μας με φίλες και συμμάχους χώρες. Η τελική φάση της άσκησης πραγματοποιήθηκε παρουσία του διοικητή της 1ης Μεραρχίας Πεζικού Υποστράτηγου Πάρη Καπραβέλου και του διοικητή της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών Ταξίαρχου Ιωάννη Κορέλη, καθώς και Αμερικανών αλλά και Αιγυπτίων παρατηρητών.